συνταξιοδοτείται και καμία πρόσληψη δεν γίνεται, γεγονός που οδηγεί σε σημαντικά προβλήματα, ιδιαίτερα με τις βάρδιες των οδηγών. Καθημερινές είναι οι αναφορές στα μέσα μαζικής ενημέρωσης για τα σχέδια της Τρόικας για περιορισμό των μονάδων υγείας, διαθεσιμότητα ιατρών, αύξηση της συμμετοχής των φαρμάκων των ασθενών. Πιστεύω πως πολύ σύντομα θα ληφθούν αποφάσεις που θα επηρεάσουν το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας για τα επόμενα χρόνια. Όλοι οι αρμόδιοι του τόπου, οι βουλευτές του νομού, η περιφέρεια, το Δημοτικό Συμβούλιο, οι τοπικοί φορείς θα πρέπει να καταθέσουν και να υποστηρίξουν στεναρά σχέδιο που θα στοχεύει την εξασφάλιση του αυτονόητου, υπηρεσίες δηλαδή υγείας υψηλού επίπεδου για όλους. Προσωπικά δεν σας κρύβω ότι αυτό το συνεχές αρνητικό κλίμα, η συνεχής απαξίωση του ιατρικού λειτουργήματος και το κλίμα ανασφάλειας που επικρατεί δεν μου επιτρέπουν να χαρώσω όσο θα ήθελα τη σημερινή μέρα. Εύχομαι όλοι μαζί ενωμένοι, όπως θα καταφέραμε με το ασθενοφόρο, να καταφέρουμε να διατηρήσουμε τουλάχιστον την παρεχόμενη υγεία στους κατοίκους του τόπου μας σε υψηλά επίπεδο. Σε αυτό το σημείο, θα ήθελα να καλέσω δίπλα μου τη Διευθύντρια του Κέντρου Υγείας, την κυρία Πηγή Περδικάκη. Η ίδια προσωπικά, οι συνάδελφοι ιατροί, το νοσηλευτικό διοικητικό και όλο το προσωπικό του Κέντρου Υγείας ήταν δίπλα μας συνεργάτες όλη αυτή την προσπάθεια. Τους ευχαριστώ πολύ από καρδιά όλους και εκ μέρους του ΔΣ του Συλλόγου, σας παραδίδω συμβολικά, κυρία Περδικάκη, το κλειδί του νέου ασθενοφόρου. Εύχομαι πάντα οι ασθενείς που θα το χρειαστούν. Να μην κλαίμε.